ένας από εγώ κλαίνε. Μετά περνάει ένας άλλος, ο, γελάνε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι καθεστώς είναι εκεί που είσαι. Αν και δεν είσαι εκεί που είναι ο άλλος. Τέλος πάντων, καλό θα είναι να βάλει μυαλό και να έρθει και να πει συγγνώμη, γιατί είναι και μικρός, δεν είναι και 35-33 να πει δεν βαριέσαι, φεύγω. Είναι 27-20, πόσο είναι. Εμπρός. Ναι. Μπράβο, είχα μια γωνία να θα πάρεις. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Ναι. Α, όσον αφορά και για την ΑΕΚ, ρε παιδιά, να πω ότι... Εντάξει, το παιδί χάθηκε, κρίμα, όλοι συμφωνήσαμε οι Έλληνες και μπράβο σε όλους τους Έλληνες που εύχονται να μην ξαναγίνει. Αλλά δεν είναι λίγο παράλογο αυτό που ζητάει ο Μελισσανίδης. Να προκριθεί η ομάδα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να προκριθεί για ποιο λόγο. Εγώ συμφωνώ για... βεβαίως και να έχει κάποια ποινή από την UEFA άμα τυχόν ξαναγίνει. Ξέρω εγώ να τη διώξουν τελείως από την Ελλάδα, από την UEFA. Συμφωνώ. Αλλά έτσι ξαφνικά. Δηλαδή άμα ήταν στην αντίθετη πλευρά. Που πάλι θα, όλοι οι Έλληνες θα στεναχωριόντουσαν. Οι Κροάτες, τέλος πάντων. Για πέστε μου κάτι. Θα λέγε ο Μελισσανίδης, α, να τιμωρηθούμε. Θα το λέγε ο Μελισσανίδης, να τιμωρηθούμε, να βγούμε έξω από την UEFA. Όπως ζητάει τώρα αυτός, δηλαδή μην καπελεύετε. Και είπα Μελισσανίδης, γιατί μπορεί, συνολικά η διοίκηση να το κάνει αυτό. Μην πιάνεσαι από τη λέξη που είπα Μελισσανίδης. Δηλαδή, μην καπηλεύεσαι ένα νεκρό που έχασε τη ζωή του και κρίμα από το Θεό να τιμωρηθούν οι άλλοι. Και είπα, αν ήταν το αντίστοιχο, θα ήθελε θα έλεγε η διοίκηση, σάκη τέλος πάντων, «Α, το κάναμε αυτό που να φύγουμε από την Ευρώπη». Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εμπρός. Ναι. Και να σας πω και κάτι. Άκη. Ναι. Για πες. Εφρέμ από Παλωνιά. Ναι. Όνομα. Εφρέμ. Εφρέμ. Ναι. Για πες. Τι ομάδα. Παναθηναϊκός είμαι. Για πες ρε Εφρέμ. Θες να μιλήσουμε για το μπάσκετ. Εσύ πήρες τηλέφωνο. Εσύ θα μου πεις τι θες. Ωραία. Την ομάδα σου φέτος δεν τη βλέπω ποια καλά, ομάδα, τώρα που έχει πει το... Για ποιο άθλημα, περίμενε ρε, περίμενε, για ποιο άθλημα να μιλήσουμε, δεν μου πες. Για το μπάσκετ. Α, για το μπάσκετ, 16-1 είμαστε. Ωραία, τώρα που φύγει ο Σεφτέκοβ και ο Σλούκας, τι πιστεύεις θα κάνεις. Εσύ πήρες καλούς παίκτες. Παρακαλώ, τι. Εσύ πήρες καλούς παίκτες. Ναι. Για μένα δεν έχεις πάρει, για μένα. Περίμενε. Και με ρωτάς φέτος τι θα κάνω φέτος. Πάλι θα σε κερδίσω. Ναι, εγώ δεν πήρα Σλούκα. Και τι έγινε, όταν λέτε πήρατε Σλούκα, εννοείται ότι πήρατε τον Τζορντάν. Και γιατί αφού πήρατε αυτό. Και γιατί αφού. Εσύ το Σλούκα δεν την προσκύναγε στα Θεό σου. Εγώ στα Θεό μου, εγώ αλήθεια λες. Εγώ είμαι ο πρώτος που μετά τη Λιθουανία είπα εδώ, έπρεπε να το βάλεις. Αφού δεν το βάζεις, δεν τις Ισπανούλης, παράδειγμα έλεγα. Αυτό έλεγα. Αυτό έλεγα. Και πράγματι δεν είναι Σπανούλης. Είναι Σπανούλης. Είναι Τζέιμς. Να το πάμε και εκεί. Είναι Τζέιμς ο Σλούκας. Απάντησε μου εσύ που είχες παίκτη τον Τζέιμς. Είναι ίδιο πράγμα. Έλα, τι θέλεις να σου απαντήσω. Ρε αγόρι μου, ναι, ο Σλούκας είναι ίδιο πράγμα με τον Τζέιμς. Κλάσσα ανώτερος. Εντάξει, καλό βράδυ φιλαράκο. Δεν θα σπάσω εγώ τα νεύρα μου τώρα άλλο. Εντάξει, μείνε, είσαι καλό. Κλάσσα ανώτερος, το θυμάσαι αυτό που είπες. Γιατί εγώ βλέπω ότι ασχολείται ο πρόεδρός σου με τον τέτοιο να. Με τον Τζέιμς. Και τον λέει και προδότη και Ιούδα. Αφού έχεις πάρει τον Τζόρνταν. Τι το θες τον Τζέιμς και παραπονιέσαι αν θα πάει στον Ολυμπιακό. Φιλαράκο, άκουσε με. Ο Σλούκας, ξαναλέω. Παράδειγμα, ο πρόεδρός σου όταν έβαλε το τρίποντο στην Τουρκία
Έλεγε σπανουλίζει ο Σλούκας. Έκανε λέει το βήμα έτσι που δεν είναι παράνομο. Μετά τον πήρε το Σλούκα, αντεβάζει το βίντεο που... Καταλαβες. Δεν ξέρετε και τι λέτε. Και τι υποστηρίζετε. Τέλος πάντων, εγώ που τον έχω ζήσει τον Σλούκα εδώ και 10 χρόνια στον Ολυμπιακό. Όχι 10. Από 10 χρόνια τον έχω ζήσει στον Ολυμπιακό που έπαιζε στα εφηβικά. Δεν είναι τίποτα. Ούτε Σπανούλης είναι, ούτε Τζέιμς είναι, ούτε Διαμαντίδης είναι. Αντεβάζω και τον Διαμαντίδη. Τι λέτε, ρε. Για ποιο Σλούκα λέτε, ρε. Ένα παίκτη που δεν παίζει ποτέ άμυνα. Παίζει ποτέ άμυνα. Δεν τον έχω δει να παίζει. Παίζει. Τέλος πάντων. Να, εγώ, να θυμάστε τι είπατε, έτσι. Ότι με πήρατε το Θεό το Σλούκα και ότι ποιος Τζέιμς και είναι και 100 φορές καλύτερος. Να τα θυμάστε αυτά που λέτε. Λοιπόν, να τα δούμε. Όσον αφορά αυτό που με ρώτησες, τι θα κάνουμε φέτος, πάλι θα σας νικήσουμε. Περίμενε, ρε. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμη ομάδα. Και μπορεί να πάρει και ένα και δύο παίκτες και τελειώσατε μετά. Δεν έχετε πάρει. Ποιον έχετε πάρει, ρε. Τον αδερφό του Γιάννη. Ωραία. Καλός παίκτης, δεν τον έχετε. Δεν τον είχατε. Δεν τον έχετε. Ποιον άλλον έχετε πάρει, έτσι, παιχταρά που να πείτε. Ποιον. Τον αδερφό του άλλου του Ισπανού που ήταν ο άλλος ο καλός ο παίκτης. Και όχι αυτός που πήρατε. Τι λέτε, ρε. Ποιον έχετε πάρει, ρε. Ποιον έχετε πάρει. Ποιον τον προποντή αυτόν που τον έχει γλιτήσει 6 φορές ο Μπαρτζόκας. Σε 6 παιχνίδια, 6 νίκες. Τι έχετε κάνει και δεν έχω, και έχω τρελαθεί και έχετε τρελαθεί μάλλον. Τι έχετε κάνει. Αν πάρεις άλλο παίχτη από εδώ και πέρα, θα πω άλλη γνώμη. Αν είναι πράγματι ένα όνομα καλό, τέλος πάντων. Θα πούμε άλλα πράγματα. Μέχρι τώρα λέω. Μην μου πείτε τι έλεγα. Μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτα. Ο Ολυμπιακός είναι ανώτερος από εσάς. Και σε χημεία και σε ομάδα και σε προπονητή και σε όλα. Θα με θυμηθείτε. Τώρα, αν αύριο πάρετε τύπου Τζόρνταν, παράδειγμα, λέω ένα όνομα τώρα για να καταλάβετε τι παίχτη εννοώ διαφορά, να κάνει μια διαφορά. Θα έχω άλλη γνώμη να σας πω. Μέχρι τώρα είστε από κάτω από τον Ολυμπιακό. Και αποδεικνύεται και στο σκορ. 16-1. Και αποδεικνύεται, επειδή είναι 2-3 χρόνια αυτό το 16-1, και αποδεικνύεται σειρά ετών Ευρωλίγκα 16-7. 16-7. Το καταλαβαίνετε. Και ένα 6-0 σε ρίση ή 7-0 σας είχαμε στο γήπεδό σας. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Που τότε το παρατήσατε το μπάσκετ και πήγατε ποδόσφαιρο. Φάγατε την ψωλιά στο Καραϊσκάκι, πάτε πάλι στο μπάσκετ. Εντάξει. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε μεσά στους Παναθηναϊκούς πώς θα αντέξω. Εμπρός. Ναι. Ναι. Έλα, Τάκη, μ' ακούς. Ακούω. Έλα, είμαι ο Κώστας από Καλλιδέα. Είχα ξαναπάρει πριν κάνα δύο εβδομάδες. Είχαμε ξαναμιλήσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Πήρα να πω σε συλληπιτήρια στο παλικάρι.